και μιλάει ο κόσμος για το θέμα το αντίστοιχο και τα λοιπά. Πρέπει να μιλήσεις, γι' αυτό είναι πρέπει να μιλήσεις, να πεις δυο λέξεις, γι' αυτό πάνε, φωνή του λαού. Πραγματικά νιώσαμε άσχημα όταν το είδαμε αυτό το βίντεο. Πρώτη φορά στην ιστορία της τηλεόρασης νομίζαμε ότι έχει φάει τέτοιο κλάσιμο ο καλεσμένος στο ρεπορτάζ από τον δημοσιογράφο. Πολίτης, εκεί ο παραδείγμα. Τέτοια απαξίωση, τέτοιο... Δείτε το, είναι λίγο... είναι σκληρό. Το λεωφορείο περιμένει και ο Βασίλης Πολυχρόνης, ο οποίος είναι και ο παδός του κινήματος Δεν Πληρώνω. Είναι άνεργος εδώ και δύο μήνες, καθώς έκλεισε το μαγαζί του. Έχει δύο παιδιά και αυτό το διάστημα ψάχνει παιδιά. Κέφι, κέφι, γιατί ρε παιδί. Πήγε, ρουφιάνεψε, πώς το λένε, οικογενειακή κατάσταση, δεν πληρώνει. Αυτό δεν πληρώνει και έφυγε ο ρουφιάνος. Βρε, αυτή μη μάτσα αυτή τη μισογραφία. Γιατί δεν φορούσε μια κουκούλα του λέει. Μια κουκούλα, ένα μικρό, να πήγες με αυτό. Δεν πληρώνει. Τώρα μέσα στο λεωφορείο των Αθηνών έχω τη φωτογράφια. Σε ξέρουμε εσένα. Σε είδαμε στον Άπα. Έλα, έλα. Σας ξέρουμε εσάς. Πάντως είναι αυτά, όχι να καταλάβετε, είναι αυτά τα σκηνοθετικά του Αλφα. Αλφα δεν κάνει απλές ειδήσεις, ο Αλφα κάνει σύρια. Το είδα, σκηνοθετικές οδηγίες του είπαν τώρα αυτού, θα κάθεσαι ακίνητος, έτσι, θα περάσει, θα πει ο δημοσιογράφος αυτό που έχει πει, θα περάσει από μπροστά σου και εσύ μετά έτσι η φωτιά. Ατενίσεις, σαν τον Αλεξανδράκη που πήγαινε για τα κύφυρα και έτσι που πήγαινε. Φήμες λένε ότι έχουν προσλάβει τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.